βρίσκεται στο πιο κρίσιμο αλλά κέριο σημείο, δηλαδή ότι εδώ τίθενται πολιτικά ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντήσουν οι εταίροι μας, οι δανειστές. Το λογοπαίχνιο που κάνατε πριν παρακολουθώντας την εκπομπή είναι χαρακτηριστικό, δηλαδή αν θα λειτουργούν ως δανειστές, δηλαδή το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι αν θα τους επιστραφούν τα λεφτά που δάνεισαν. Εν πάση περιπτώσει τα δάνεισαν όχι για να σώσουν την Ελλάδα αλλά τις γερμανικές και γαλλικές τράπεζες, ή ως εταίροι, δηλαδή ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι πρέπει να αποδείξουν ότι δεν θέλουν την οικονομική, κοινωνική και πολιτική καταστροφή μιας χώρας. Κύριε Χουντής, πάνω σε τι συζητάμε, γιατί όλη αυτή η ασυνεννοησία, γιατί μιλούμε για κακές σχέσεις με το Juncker, γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο? Είναι το κείμενο των ελληνικών θέσεων στο τραπέζι ακόμη, ή το έχει αποσύρει η ελληνική πλευρά και συζητάει πάνω στις θέσεις των δανειστών? Νομίζω ότι έχουν γίνει οι διαπραγματεύσεις. Όλη αυτή η καθυστέρηση των θεσμών που κρύβονταν πίσω από τεχνοκρατικά και τεχνικά επιτελεία μεταξύ αυτών και τα Eurogroup και τα λοιπά, διότι δεν είναι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν δίνουμε συγκεκριμένες προτάσεις, αποδεικνύεται με τις προτάσεις που έδωσε ο κύριος Juncker, ο Ιωνή Πρωθυπουργός, Ιωνή λέω Πρωθυπουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ μέρους των τριών θεσμών, ότι όχι μόνο δεν λαμβάνουν υπόψη αυτή τη συζήτηση, αλλά και ζητούν πράγματα από την ελληνική κυβέρνηση, επιδιώκοντας όπως φαίνεται να επανέλθουμε στην περίοδο των μνημονίων και ταυτόχρονα μια κυβέρνηση που επιχειρεί να βγάλει τη χώρα από την ανθρωπιστική κρίση και να αντιμετωπίσει το θέμα του χρέους, να την απαξιώσουν πολιτικά. Αυτή είναι η γενική η γεύση που πήρα εγώ από τις προτάσεις που ακούω μέχρι τώρα. Επομένως, αυτό που κάνουμε τώρα είναι να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική διαπραγμάτευση, πιστοί στο προεκλογικό μας πρόγραμμα και ταυτόχρονα καλώντας τους εταίρους, τους δανειστές να λειτουργήσουν ως ηγέτες μιας Ευρώπης που πρέπει να σέβεται τη δημοκρατία και όχι να λειτουργεί ως δανειστές και τοκογλύφη. Χαλάμε τις σχέσεις μας όμως με τους εταίρους, σε εισαγωγικά ή χωρίς. Δηλαδή, η σχέση με τον Juncker πώς είναι τώρα? Είχα την ευκαιρία και σήμερα το πρωί, αλλά θα το επαναλάβω, επικαλούμενος σεμνά την εμπειρία μου των 5 χρόνων στην Ευρωπαϊκή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το στάση του κύριου Juncker, ότι ο κύριος Juncker τουριστικά είναι φιλέλληνας, όπως και άλλοι, αλλά επί της ουσίας εξυπηρετεί, εκπροσωπεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Και επομένως ο κύριος Juncker, εμείς δεν του ζητάμε να είναι φιλέλληνας ή μη φιλέλληνας, γιατί και αυτό κάνει μια διάκριση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, φιλέλληνας και είναι κατά άλλων, δεν πρόκειται περί αυτού. Ζητάμε ως πρόεδρος λοιπόν της Κομισιόν να λειτουργήσει με βάση τις αρμοδιότητές του και με βάση ένα πρόβλημα που είναι πανευρωπαϊκό, όπως είναι το θέμα του χρέους, όπως είναι το θέμα της ανεργίας και της φτώχειας, και να απαντήσει αν οι δικές μας οι προτάσεις, όχι μόνο ο κ. Ζήνη βεβαίως, αν οι δικές μας οι προτάσεις είναι προτάσεις που βγάζουν τη χώρα από την ανθρωπιστική κρίση, αντιμετωπίζουν το χρέος και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ανάπτυξης, όπου εκεί έχει καταθέσει ο κ. Juncker κάποιες προτάσεις και άλλοι. Επομένως, σε αυτά τα πολιτικά ερωτήματα, ελληνικά και πανευρωπαϊκά, εμείς συζητάμε, πιέζουμε, διαπραγματευόμαστε, ούτως ώστε να μας πούν και οι θεσμοί τι ακριβώς βλέπουν, παρά τα αντιθέτως, θα έλεγα πολλές φορές, διακυρισόμενα. Και βεβαίως, να το πω έτσι λίγο τέτοιο, ας απαντήσουν στους Ευρωπαίους πολίτες και στους ψηφοφόρους τους αν τελικά αυτό που επιδιώκουν είναι μια Ευρώπη της αλληλεγγύης και της συνοχής ή μια Ευρώπη όπου κυριαρχεί το δίκαιο του ισχυρότερου και λειτουργούν ως, όπως είπα, ως δανειστές και τοχογλύφοι. Η πρόσφατη δήλωση του Juncker όμως μιλάει για απογοήτευση. Απογοητεύτηκε από τον φίλο του τον κύριο Τσίπρα, λέει ο κύριος Juncker. Τολμώ να πω και εγώ και εμείς έχουμε απογοητευτεί από τον κύριο Juncker και από άλλους που εμφανίζονται ότι το βλέπουν φιλικά το πράγμα, όταν κατά καιρούς, και δεν λέω, έχουν κάνει τέτοιες δηλώσεις που δεν δείχνουν όχι μόνο συναισθηματική προσέγγιση, γιατί και αυτό είναι στα παραπολιτικά, εντάξει, μιλάς, συζητάς πολιτισμένα πράγματα, αλλά στην έννοια το τι ακριβώς ζητούν, πώς αντιλαμβάνονται την Ελλάδα ως ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ο ρόλος. Δύο πλευρές που έχουν απογοητεύσει ήδη η μία την άλλη, κύριε Χουντή, πόσο εύκολα μπορούν να καταλήξουν σε μια σεβαστή λύση και από τις δύο πλευρές? Μα αυτό είναι και το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης, αλλά να το πάω πιο εκεί. Αν αυτό είναι το χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι διαπραγματεύεται, ότι συζητάει, ότι δεν υπάρχει κάποιος ή κάποιοι ισχυροί που επιβάλλουν στους άλλους ως υποτελείς, ως αποικία, αυτό που θέλουν να γίνουν. Δεν είναι αυτή η αρχή.
και ενωτική, ας το πούμε, ύλη με την οποία φτιάχτηκε ή τουλάχιστον διακηρύσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα από τη συνάντηση του κυρίου Βαρουφάκη με τον κύριο Σόιμπλε μπορεί να περιμένουμε ενδείξεις ότι πάμε προς μια συμφωνία ή και το αντίθετο, ότι δηλαδή τα σπάμε κιόλας μαζί τους. Ενδεχομένως. Κάποιοι λένε ότι είναι εντελώς για το τίποτα η συνάντηση αυτή. Είναι περισσότερο για λόγους του κυρίου Βαρουφάκη, λέει το ρεπορτάζ. Κυρία Τσαπανίδου, θα είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι δεν έχουν καμία αξία το να συζητάς με εταίρους, το να συζητάς με ανθρώπους όπως ο κύριος Σόιμπλε, που ξέρουμε τι απηχεί τουλάχιστον διαχρονικά, και ποια συμφέροντα και με ποια λογική βλέπει τα πράγματα. Επομένως, το να κάνεις μια συζήτηση και να προσπαθείς να δεις πώς σκέφτεται ο άλλος όταν είσαι εταίρος, όταν προσπαθείς από κοινού υποτίθεται να λύσεις ένα πρόβλημα, πάντα ωφελούν. Δεν είμαι κατά τη συζήτηση και κατά τη διαπραγμάτευση. Άλλωστε, αυτή τη λογική ακολουθεί η κυβέρνηση και επειδή είπατε κάτι γιατί απογοητεύσεις. Εμείς αν τους έχουμε απογοητεύσει είναι ότι δεν δεχόμαστε μνημονιακές πολιτικές γιατί είναι έξω από το πρόγραμμα, έξω από την εντολή του λαού. Αντίθετα, θέλουμε να γίνει αυτή η συζήτηση, δεχόμαστε και αυτές τις καθυστερήσεις αλλά μέχρι ένα σωρίο και βεβαίως δεν δεχόμαστε αυτές τις τοποθετήσεις ότι δεν καταλαβαίνουμε τίποτα γιατί στο τέλος, κυρία Τσαπανίδου, δεν πρέπει να χάσουμε και το στόχο. Αν συζητάμε, αν διαπραγματευόμαστε, αν προσπαθούμε να βρούμε μια συμφωνία είναι για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της Ελλάδας και το πρόβλημα της Ευρώπης, έτσι δεν είναι? Όσο ακούμε τον κύριο Χουντή, όσο σας ακούμε κύριε Χουντή, βλέπουμε απευθείας εικόνα από την σύνοδο των G7. Είναι ετοιμάζεται για δηλώσει η κυρία Μέρκελ. Θα τις έχουμε, αν είναι στα γερμανικά, θα τις ακούσουμε με μετάφραση.